Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σημερινό δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Μέχρι το τέλος του μήνα θα αποφασιστεί η τελική στρατηγική αποκρατικοποίηση του οργανισμού λιμένων Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα παραχωρηθούν λιμενικές χρήσεις ή αν θα ιδιωτικοποιηθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις του πρόεδρου του ΤΑΙΠΕΔ, Τάκη Αθανασόπουλου, τουλάχιστον 5 μεγάλες ξένες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η κινέζικη Hutchinson ενδιαφέρονται για το λιμάνι. Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέσα στον επόμενο δίμηνο. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σπουδαστών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού του ΤΕΗ, οι οποίοι αντιδρούν σχεδόν Αθηνά. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση στις 6 στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς και στη συνέχεια έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης. 4.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα επισκέφθηκαν από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόγραμμα Επισκεφτείτε τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο, θα συνεχιστεί μέχρι τέλη Μαρτίου και πιθανόν πάρει παράταση, τόνισε ο πρόεδρος του επιχειρηματικού επιμελητηρίου Μιχάλης Ζορπίδης. Τον απολογισμό του έργου του έκανε σήμερα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο Σωτήρης Χατζάκης, εν μέσω της λεκημίας που έχει προκαλέσει η άρνηση του Προέδρου Μάκη Τριγού και να παραιτηθεί από τη θέση του. Ο κ. Χατζάκης ανέφερε στον απολογισμό ότι από το 2009 που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση μέχρι σήμερα ανέβηκαν 56 παραγωγές, εκ των οποίων 34 έργα της ελληνικής δραματουργίας σε 5 χειμερινές σκηνές και μία θερινή. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι την ερχόμενη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μήνυ επίσκεψη εστιασμένη σε δύο μεγάλα ζητήματα, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την παιδεία. Ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί στην πόλη από το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας μέχρι αργά το απόγευμα. 4 γυναίκες συνελήφθησαν καθώς παρέστηναν τις καλόγριες ενώ λίστευαν ηλικιωμένες. Οι 4 γυναίκες, ηλικίες από 25 έως 56 ετών, συνελήφθησαν στη Μενεμένη, ενώ προσποιούνταν πως είναι μοναχές και ότι πολλούν σαυρουδάκια για εικόνες. Περίπου 40.000 εξωσωματικές λειτουργίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ουροδυναμική Μονάδα του Νοσοκομείου Παναγία, τη μοναδική που λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ο διευθυντής όμως κλινικής, Γιάννης Ιωσήφιδης, καταγγέλει ότι η λόγω κλινική έχει μόλις δύο νοσηλεύτριες και ο λιθοτρίπτης δεν λειτουργεί, γιατί δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν 5 ηλεκτρόδια. Για αύριο Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου προβλέπεται βροχή, με θερμοκρασία που θα ανοίξει τους 7 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βροχοδελφούς ανέμους, ως 3 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα προσέξει το σκηνικό, με βροχοπτώσεις με θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου και διατηρήσει των ανέμων από βορειοανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.